Αυτό το γνωρίζουμε γιατί μας ευνοούν οι συνθήκες, όπως είπατε κι εσείς. Είμαστε σωροπέδιο, συνδυάζουμε πολύ καλή, πολύ καλό χώρο εδώ στην πόλη μας, στη Μαντινία, μαζί με το ορεινό κομμάτι. Έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις, όπως είναι η σκοποβολή, σας ζω ένα άλλο κομμάτι, όπως είναι τα άλλα βαρέα αθλήματα που έχουμε και πρωταθλητές από την πόλη μας, και αυτό είναι ένα ερέθισμα στις νέες γενιές. Πλην όμως, θέλω να σας το πω, βαδίζει μόνος του ο Δήμος. Ο Δήμος, έχοντας τις κεντρικές αθλητικές εγκαταστάσεις, δεν έχει καμία βοήθεια, δεν είχε μέχρι σήμερα από κανέναν. Μας κορόιδεψαν, ζητήσαμε βοήθειες οικονομικές, δεν μας δόθηκαν σχεδόν ποτέ. Πάντα ο Δήμος της Τρίπολης προσπαθεί από μόνος του να καλύψει όλους τους αγώνες και όλα τα αθλήματα εκείνα τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στην περιοχή μας. Και οι κολυμβητικοί αγώνες. Και οι αγώνες υποβρύχιας κολύμβησης που γίνανε εδώ πέρα και γίνανε και παγκόσμια ρεκόρ. Και οι αγώνες σκοποβολής που έχουμε στο σκοπευτήριό μας. Και άλλοι αγώνες, όπως είπα, βαρέων αθλημάτων. Και οι αγώνες μπάσκετ, που το ξέρατε με τον Αρκαδικό που είχε ανέβει στην Α1. Όλα αυτά ο Δήμος μόνος του προσπάθησε και τα στήριξε. Στα λόγια καλά είμαστε όλοι. Σημασία όμως έχει, όχι διαθέτουν τα χρήματα και διαθέτουν κάποιοι τα χρήματα να φροντίσουν, να στηρίξουν και εμένα. Στηρίζουν την πόλη, στηρίζουν όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους που προσπαθούν να διακριθούν συμμετέχοντας σε κάποιους αγώνες που έχουν ο καθένας στο μυαλό του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και βέβαια κάποια στιγμή ολοκληρώνοντας και τις υποδομές, να το πούμε αυτό, να φέρουμε και άλλες ομάδες ώστε να υπάρξει ο ανάλογος αθλητικός τουρισμός. Ο τουρισμός δεν είναι μόνο οι αγώνες με το να έρχονται μια-δύο μέρες εδώ οι γονείς, οι αθλητές ή οι προπονητές. Αθλητισμός είναι να έχουν 10, 15, 20 μέρες, να φτιάξουμε δηλαδή τις προϋποθέσεις εκείνες για να μπορέσουν πραγματικά να αθληθούν, γιατί οι καιρικές συνθήκες είναι ιδανικές για πάρα πολλούς αθλητές που θέλουν να προετοιμαστούν σε αυτή εδώ την περιοχή.